Λοιπόν, φίλε μου, τι θα ήθελες αν σε ρωτούσανε δόξα ή χρήμα, τι θα επέλεγες? Τι δόξα ή χρήμα? Μα όλα στη ζωή χρήμα δεν είναι. Κατά σου λέει κάποιος, ωραίο παλικάρι είσαι, έλα μια μέρα σπίτι μου και θα έχεις όσα λεφτά θες. Θα το κάνεις? Να φάω μπουζί από τον κόλλο, θες να πεις? Οτιδήποτε, δεν ξέρω. Το έδινα τον κόλλο μου. Για πόσα θα το δίνει? 5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ρε φίλε, τι έχεις χρυσό. Έχουμε και άλλοι κόλλου. Θα μπει YouTube. Ναι. Αν υπάρχει ένα τύπο που δίνει 5 εκατομμύρια για να μπει. Ναι, ναι. Εδώ είμαι, φίλε. Και το πετυχαίνουμε μετά από ένα μήνα. Κάνει εντάξει, ξεκόλλα, 5 εκατομμύρια. Δόξα ή χρήμα? Και τα δύο. Μπορεί άπληστη, δόξα ή χρήμα? Χρήμα θα πω. Νομίζω ότι στις μέρες μας το έχουμε πιο πολύ ανάγκη. Χρήμα. Γιατί κάνεις ότι γουστάρεις και ας μας σε ξέρει κανείς. Δόξα. Γιατί νομίζω ότι το χρήμα μας κάνει λίγο κακούς ανθρώπους. Μας θολώνει. Δηλαδή όταν έχεις χρήματα πολλά, δεν σκέφτεσαι καθαρά. Πώς πιστεύεις θα είναι η ζωή σου με δόξα και την απαρνείσαι? Πολύ όμορφη. Αν πάρω το πτυχίο μου, θα είναι πολύ όμορφη. Τι δουλειά θα κάνεις? Πολιτικών μηχανικών. Καλά, οι πολιτικών μηχανικών είναι πιο διάσημοι, ας πούμε. Έχω το ξαδερφάκι μου, του λέω τι θες να γίνεις, Γεωργάκη, πολιτικός μηχανικός, μου λέει να γίνω star. Χρήμα. Γιατί? Γιατί άμα έχεις χρήμα έχεις και δόξα. Χρήμα. Γιατί το χρήμα έχει και δόξα, η δόξα τώρα μπορεί και να πεινάς. Θα πω δόξα. Πώς σπουδάζεις, είπες πολιτικό μηχανικό. Ναι. Το ξέρεις ότι ο Τηλιβεράς έχει προσφορά για 7 μήνες τσάπα delivery στους φοιτητές? Όχι, δεν το ήξερα. Τώρα που το ξέρεις θα κάνεις. Θα κατεβάσω την εφαρμογή του. Εμένα ρωτάς. Οι υπόλοιποι που είστε πολιτικών μηχανικών και δεν είστε, παραγγείλετε κάτι παραγγελίες και 7 μήνες τσάμπα delivery. Το καταλαβαίνεις. Θα έρχομαι σπίτι σου και θα τρώω τσάμπα. Εγώ, ναι. Δεν μπορώ να έχω φίλη φοιτήτρια για να τρώω τσάμπα. Συμφωνώ. Κουστάρεις. Κουστάρω. Δόξα ή χρήμα? Χρήμα. Γιατί με το χρήμα μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Ενώ με τη δόξα να βγω για ένα καφέ και να με ζαλίζουν όλη την ώρα. Ενώ με το χρήμα κάνω τέτοια. Ενώ με το χρήμα θα του πετάω τα 500 και θα του λέω σκάστε, βγήκα για καφέ. Ναι. Χρήμα. Γιατί με το χρήμα μπορεί να αποκτήσει δόξα. Δηλαδή θε να μου πει ένα παράδειγμα, σου δίνω 5 εκατομμύρια, πώ θα αποκτήσει δόξα? Θα αγοράσω μια επιχείρηση, θα την κάνω πολύ επικερδής και κάπως έτσι θα γίνω γνωστή. Κρίμα. Πιστεύω ότι αυτό κυριαρχεί. Δόξα σου είναι παντελώς αδιάφορη. Κλάιν μάιν. Νομίζω δόξα, επειδή ας πούμε και με αθλητισμό λίγο, θα ήθελα δόξα. Θα ήθελες τη δόξα για ποιο λόγο? Κοίτα τώρα να σε βλέπουμε στον δρόμο και εσύ το ξέρεις αυτό και να σου λένε ότι γίνεται καλά για αυτά και να σε χαιρετάνε όλη μια αυτογραφή. Εντάξει, είναι ωραίο αυτό, δεν είναι ωραίο? Δόξα. Γιατί έχεις πολλούς φαν από κάτω να ζυκτοκαβάζουν για σένα. Άρα το χρήμα δεν σε νοιάζει, σε νοιάζει μόνο η δόξα. Μόνο η δόξα. Το χρήμα είναι για τους φθηνούς. Μπορώ να το βάλω στο Facebook αυτό τώρα? Βεβαίως. Το χρήμα είναι για τους φθηνούς. Δόξα και την μπορεί να φέρει και το χρήμα. Θα ήθελες να σε ξέρουν ως τι? Θέλω να γίνω ηθοποιός, οπότε θα με ξέρουν ως ηθοποιό. Και από εκεί θα βγάλεις χρήματα. Εύκολα. Τώρα τους βλέπεις όλους αυτούς τους ηθοποιούς που κάθονται και γελάνε. Άλογο. Εγώ. Άλογο, ναι, μπορεί άμα τρέξεις στις υποδρομίες να βγάλεις. Όχι, εγώ θα βγάλω λεφτά από την ηθοποιία γιατί μου αρέσει. Ενώ στους υπόλοιπους δεν αρέσει αυτούς εδώ δεν πέρα. Δεν προσπαθούν πολύ. Τώρα σε έχουν βγάλει από το σωματείο, το έχεις παρήδεις, έτσι. Τι θα έκανες το πιο ακραίο για χρήμα? Ανάλογο. Αν σου λέγανε δηλαδή θα σου κόψουμε τον αρχίδι, αλλά θα έχεις άπειρα λεφτά, θα το κάνεις? Εννοείται. Αν σου λέγανε θα σε πάρουν δύο άντρες παρεούλα. Ούτε καν, αυτό δεν το παίζεις, αδερφέ. Το πολύ πολύ, άντε μπουκιτσί. Μερακλείδες όλοι εδώ πέρα, στο μοναστηράκι. Θα πήγαινες με μια γυναίκα για να γίνεις πλούσια? Θα πήγαινα και με μια γυναίκα και για να μην γίνω πλούσια. Θα σκότωνες κάποιον χωρίς να το μάθει ποτέ κανένας και να έχεις όσο χρήμα θες? Ανάλογα σε ποιος ήταν. Θα σου κόψω ένα δάχτυλο και θα αποκτήσεις πλούτη για πάντα? Όχι. Ένα δάχτυλο μου κόψεις. Αυτό δεν είναι ακραίο. Όχι, επειδή είναι στην άκρη, φαντάστηκα ότι μου είναι ακραίο γι' αυτό. Όχι. Όχι. Ήθελε δουλίτσα. Τι θα έκανες το πιο ακραίο για να έχεις δόξα? Θα έκοβα τις ρόγες μου. Τι φας, γιατί? Γιατί είναι ωραίο να σε έχουν σαν είδωλο οι νέοι. Και φάση... Σαν το Vibrator. Πολύ, πολύ τέτοιο. Δεν έχει ρόγες. Πολύ ακραίο. Αν σου έλεγα να γίνεις πλούσιος τώρα, ναι. Αλλά θα πρέπει να κάνεις σεξ με έναν άντρα. Όχι, ρε φίλε. Πήρε δύο δευτερόλεπτα να σκεφτείς. Χοντρό, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να ήταν και πιο λεπτό, είναι ανάλογα τον τύπο που νομίζεις. Εφόσον δεν χρήμα, κοπέλα μου, θα έρθεις μια μέρα στο κότερό μας και θα πάρεις όσα λεφτά θες. Θα το κάνεις. Με τι αντίτιμα? Δεν είναι αντίτιμο, θα περάσει καλά και εσύ κι εγώ. Και η υπόλοιπη παρέα μου. Δεν νομίζω ότι θα αρνιόμουν. Πόρνη στο κότερο, φοιτήτριες εκδίδονται για χρήμα. Τσάμπα delivery και ιδίες. Τα λέω, ρε. Χρήμα, θα εξαπατούσες τα ήθη. Δικά σου όρια για να το κάνεις. Ναι, ρε, ναι, ναι. Πέτυχε στο πιο λέτσο. Ναι, ρε, ναι. Ναι, 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 ναι. Θα έκανε σεξ με μια γυναίκα για χρήματα? Θα το σκεφτόμουν. Ναι. Αν σου λέγανε θα σου κόψουμε ένα δάχτυλο και θα έχει όσοι δόξα θες. Ποδιού ή χέρι? Έχει σημασία ποιο δύο πράγματα έπεσε. Του ποδιού θα το κόβα. Χεριού. Θα σου δώσω 2.000 ευρώ και θα σου κόψω τις μπούκλες σου. Ναι. Θα σου πούνε θα σου κόψουμε το ένα χέρι, αλλά θα γίνει πασίγνωστο. Εντάξει, αριστερό. Το δεξί το χρησιμοποιώ. Γιατί? Ωραία, ρέτζε. Ωραία, θα σου έλεγα θα σου κόβαμε το ένα αυτή, αλλά θα γινόσουν πλούσιο. Αυτό είναι λίγο πιο δίλημα. Μπορεί για να το έκανα.
Τελείως όλο, όλο. Είναι λίγο κουφό το δίλημα αυτό, αλλά οκ. Okay. Θα έχω το άλλο όμως. Θα σκότωνες για να έχεις χρήμα. Όχι, βασικά. Ναι, είναι μερικοί που το θέλουν. Που το ζητάει ο οργανισμός ναι, τους. Αγιά σου. Έρχομαι και σου λέω. Δεν θα ξαναδείς ποτέ τη μάνα σου, αλλά θα έχεις όσο δόξα θες. Όχι, όχι. Για έναν φίλο θα το έκανες. Όχι, δεν νομίζω, όχι, όχι. Ρε, θα σε χαιρετάνε όλοι στον δρόμο. Δεν έχει σημασία, οι φίλοι είναι φίλοι. Καλά είναι οι φιλίες για τη δόξα, ρε μαλάκα. Η φιλία είναι φιλία. Αν σου έλεγαν δεν θα κάνεις σεξ για 2 χρόνια, αλλά θα γίνεις πασίγνωστη. Βάζει σε δυσκολίες. Υποδέχομαι. Έχουμε το δεξί το χέρι. Λες τι είχα, τι έχασα. 5 φορές το έκανα το τελευταίο δίχρονο. Οπότε εντάξει, τώρα θα γίνω και σελεμπριτόνι. Αν σου έλεγαν λοιπόν θα πας με μια γυναίκα και λεφτά. Για πόσα λεφτά. 30.000 ευρώ. Ναι, οκ. Okay. Γκλάιν, εδώ πηγαίνω τσάμπα και τις πληρώνω τις πουτάνες. Τώρα που θα με πλήρωνα, θα έκανες κάτι ακραίο για να γίνεις γνωστή. Να σου το πει όσο θα καθόσουν να. Όχι. Δεν θα πήγαινες με σκηνοθέτη. Όχι, εξαρτάται βασικά. Θα πήγαινες με 4 άντρες για να γίνεις πλούσια. Ανάλογα στους άντρες. Σε φάση γάμισε με, αυτό είναι φαντασίωσή μου. Θα πληρωθώ και όλα. Πλήρωσέ με να πάω και πιτόγυρα. Αυτή είναι η φάση μας εδώ πέρα. Θα σκότωνες για να γίνεις γνωστή και να μην το μάθαινε ποτέ κανένα. Δεν θα σε έπιανα. Αν δεν το μάθαινε κανένας, ναι. Αν σου έλεγαν δεν θα κάνεις σεξ για 4 μήνες, αλλά θα γίνεις πλούσια. Άνετα. Για 2 χρόνια. Όχι, όχι. Και όταν το μάξω από χείς για να γίνεις πλούσια. Μέχρι 6 μήνες το πολύ. Θα έβγαινες γυμνή στο μοναστηράκι. Όχι. Στο Σύνταγμα. Με το μαγιό μπορεί. Με το μαγιό θα έβγαινε. Ναι, μπορεί. Πιάσε το μαγιό μία το μπικίνι. Θα σκότωνες κάποιον που δεν θα το μάθαινε ποτέ κανένας. Δεν θα πήγαινε στη φυλακή, αλλά θα γινόταν πλούσιος. Άνετα, ρε φίλε. Εδώ κοντεύουμε να σκοτώσουμε χωρίς να γίνουμε πλούσιοι. Αν σου λέγαν θα μείνεις σε υπόγειο για 4 μήνες. Χωρίς φάει, χωρίς τίποτα. Εντάξει, θα σου πετάμε κάτι φακές κάτω από την πόρτα, αλλά θα γίνεις γνωστή μετά. Εντάξει. Άρα θα κάνεις τα πάντα για τη δόξα. Ναι. Μπορεί να γίνει γνωστή και αυτό το πράγμα. Κάνω... Όσοι τύπησα που έκανε τα πάντα. Ισχύει. Θες να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα. Όχι, όλοι subscribe και τίποτα άλλο. Μόνο vibrator, όλοι subscribe. Yeah. Έτσι. Το ξάστατε. Όσοι δεν έχουν κάνει subscribe, έχεις να σου πεις κάτι. Να κάνουν subscribe τώρα όμως. Γιατί έτσι. Είναι αυτός. Πρέπει. Έχει μυαλό, είναι genius. Τέλος. Αυτός είμαι εγώ με αυτό το που είπε. Αυτό είμαι. Genius. Genius είμαι. Πατήστε ένα like για τον τύπο το περίεργο πίσω μας. Μαρία, Παναγιώτης. Vibrator, connecting.